της Δημοκρατίας. Συνδεόμαστε με το Προεδρικό και το Θανάση Αθανασίου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Καλημέρα, Νατάσα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ελίζαμπεθ Πέχαρ. Στην ατζέντα, όπως μαθαίνουμε, το θέμα των οδοφραγμάτων και κυρίως το οδοφράγματο της Δερίνιας, αλλά ενδέχεται να συζητηθεί και η πιθανή διευθέτηση συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών για συζήτηση του θέματος και πάλι των οδοφραγμάτων, αλλά και των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθεί με τον Κυπριακό ηγέτη για να συζητήσουν ως δύο Κύπροι που αγωνιούν για το μέλλον, για το μέλλον του τόπου, το ζήτημα της διαδικασίας και το μέλλον της διαδικασίας. Μετά τις 15 του μήνα. Συζήτηση όμως τώρα για τη χαλαρή ομοσπονδία, αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Λοιπόν, εκφράζει έτσι την άποψη ο Μουσταφά Κιντζή ότι θα ήταν πρόθυμος να συζητήσει κάτι τέτοιο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, εξέφρασε την ετοιμότητα του και ο Μουσταφά Κιντζή να συζητήσει αυτή την πρόταση περί αποκέντρωσης εξουσιών από το Ομόσπονδο, από την κεντρική τράπεζα, κεντρική κυβέρνηση, με συγχωρείς, στα Ομόσπονδα, στις συνιστώσες πολιτείες. Μετά τις 15 του μήνα, ωστόσο, πρέπει να αναμένεται η συνάντηση των ηγετών, οπότε και θα κατατεθεί η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω και το περιβάλλον θα είναι διαφορετικό μετά τις 15 του μήνα. Στην ατζέντα, όπως είπαμε, της ενδεχόμενης συνάντησης του Μουσταφά Κιντζή με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι το θέμα των οδοφραγμάτων. Άτυπα βεβαίως και το ζήτημα της ιδέας που ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο περί αποκέντρωσης εξουσιών από το κεντρικό κράτος στις συνιστώσες πολιτείες. Πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες βράδυ ξεκαθάρισε ή εξέφρασε τη θέση ότι άλλο είναι η εξωτερική ψυχή του Κυπριακού, η διεθνή ψυχή που αφορά στην ασφάλεια και στις εγγύσεις, και άλλο η εσωτερική ψυχή, στο πλαίσιο της οποίας συζητείται και το ζήτημα της αποκέντρωσης των εξουσιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα στο στούντιο, ο τουρκοκύπριος καθηγητής Νιαζίκ Ζιλιουρέκ σχολιάζει τις νέες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών και το θέμα.